Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και από εδώ, από τις Σέρες, χαιρετίζουμε πρώτα απ' όλα τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των εργαζομένων του λαού μας, ιδιαίτερα της νεολαίας, που αυτές τις μέρες έχουν κατακλείσει τους δρόμους και τις πλατείες των πόλεων όλης της Ελλάδας. Το ίδιο τους καλούμε να κάνουν και αύριο, στη μεγάλη πανεργατική, πανελλαδική απεργία. Να νεκρώσουν τους χώρους δουλειάς, να κλείσουν σχολιά και σχολές, να κάνουν τις απεργιακές συγκεντρώσεις και εδώ στις Σέρες και παντού ένα μεγάλο φουσκωμένο λαϊκό ποτάμι. Το είπαμε και το κάνουμε πράξη. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Αυτός ο λαός, αυτή η νεολαία, δεν ξεχνά το έγκλημα στα Τέμπη. Δεν ξεχνά τους 57 συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους, που θυσιάστηκαν στο βωμό του κέρδους των επενδυτών, στο βωμό της μείωσης του κόστους για το εχθρικό αυτό αστικό κράτος. Αυτός ο πολυήμερος αγώνας είναι το ελπιδοφόρο στοιχείο αυτών εδώ των ημερών. Είναι πραγματικά το μόνο χρώμα μέσα σε αυτή εδώ τη μαυρίλα που υπάρχει και την οποία μας τη μοιράζει απλόχερα αυτό το σάπιο σύστημα. Η μόνη ελπίδα είναι οι αγώνες για να αλλάξει κάτι. Αυτές τις μέρες έχουμε πάρει μόνο μια μικρή γεύση του τι μπορεί να κάνει ο ενωμένος λαός και η νεολαία όταν παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, όταν οργανώνονται, συζητούν συλλογικά μέσα στους δρόμους του αγώνα, αποφασίζουν τα αιτήματά τους, τα συνθήματά τους, τις μορφές της πάλης τους, όταν δημιουργούν και τα δικά τους όργανα πάλης εκεί που δεν υπάρχουν, όταν βαδίζουν πλάι-πλάι με τους κομμουνιστές που όπως πάντα, έτσι και αυτή τη φορά, είμαστε στην πρώτη γραμμή, συναισθανόμενοι την ευθύνη μας μέσα σε αυτές τις κρίσιμες ώρες. Είναι ήδη μια μεγάλη νίκη το γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι και νέες, πήραν το βάπτισμα του πυρός τη συμμετοχή του στο κίνημα. Διαπίστωσαν στην πράξη ότι υπάρχει και άλλος δρόμος από αυτόν ενός παθητικού θεατή των εξελίξεων γύρω τους. Έχουν ήδη διαψευστεί όσοι υπολόγιζαν ότι μέσα σε λίγες μέρες η οργή θα καταλαγιάσει, οι κινητοποιήσεις θα ξεφουσκώνουν και το θέμα θα ξεχαστεί αφού, όπως λένε, καλός ή κακός η ζωή συνεχίζεται. Έχουν αποτύχει όσοι προσπάθησαν να φέρουν τις κινητοποιήσεις στα δικά τους μέτρα, να τους αποδώσουν το περιεχόμενο που εκείνοι θα ήθελαν να έχουν αυτές οι κινητοποιήσεις. Είτε να μιλούν γενικά για την κακιά τη χώρα, λες και φταίμε όλοι, και οι θύτες και τα θύματα αυτής της πολιτικής από κοινού, είτε να μιλούν μόνο για τις ευθύνες ενός υπουργού, μιας κυβέρνησης, λες και το πρόβλημα ξεκίνησε μόνο τα τελευταία χρόνια. Έχουν αποτύχει και όσοι προσπάθησαν να στήσουν προβοκάτσιες, να τρομοκρατήσουν με απολύσεις, με συλλήψεις ακόμα και μικρών παιδιών, να καταστήλουν τις κινητοποιήσεις με την κρατική βία. Τίποτα δεν φαίνεται να πιάνει από αυτά. Δεν είναι τυχαίο το σύνθημα που επέλεξαν οι μαθητές και οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι εδώ στις Σέρες. Στις Σέρες ο Βασίλης, στα Τέμπη οι φοιτητές, στο βωμό του κέρδους χάνονται ζωές. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις, σε όλες τις περιπτώσεις, το κυνήγι του κέρδους, η λογική του κόστους ωφέλους που πετσοκόβει τα μέτρα ασφαλείας, τα μέτρα προστασίας, τη συντήρηση στις υποδομές από το κράτος είναι που οδηγεί σε τραγωδίες. Γι' αυτά, όσο και να θέλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
και τα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν να θολώσουν κάπως τα νερά, να πετάξουν το μπαλάκι της ευθύνης ο ένας τον άλλον ή σε μια δίθεν γενική παθογένεια του συστήματος, συγκαλύπτοντας τον πραγματικό ένοχο, δεν θα τα καταφέρουν. Ο ένοχος είναι αυτός ο ίδιος που έχει δολοφονήσει δεκάδες εργαζόμενους δελιβεράδες γιατί δούλευαν χωρίς μέτρα προστασίας και σε συνθήκες μεγάλης εντατικοποίησης. Ο ένοχος είναι ο ίδιος και στη Ρικομέξ και στη Φαμάρ και στο Εξπρές Άμυνα και στο Μάτι και στη Μάνδρα. Ο ένοχος έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται καπιταλιστικό κέρδος. Αυτό είναι το ιερό δισκοπότηρο του συστήματος που υπηρετούν με τόση ευλάβεια και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα συμπληρώματά τους, όπως για παράδειγμα η Ελληνική Λύση. Γιατί ο δρόμος ανάπτυξης που υπερασπίζεται η κυβέρνηση και γενικά τα αστικά κόμματα έχει για κινητήρια δύναμη τα κέρδη και έτσι υποχρεωτικά βάζει στο ζύγι του κόστους ωφέλους τα μέτρα ασφαλείας σε υποδομές και μετατρέπει έτσι το κράτος σε υπηρέτη των μονοπωλιακών συμφερόντων. Ελέω λοιπόν του καπιταλιστικού κέρδους σαν να μαζεύονται πολλές κακές ώρες τελικά, πολλές κακές στιγμές στη χώρα μας. Είναι πραγματικά απαράδεκτο, χυδαίο να έχουμε φτάσει στον 21ο αιώνα και η πρώτη κουβέντα από τα χείλη μάλιστα του Έλληνα Πρωθυπουργού να είναι το ανθρώπινο λάθος. Και αυτό για να συγκαλύψει τις τεράστιες ευθύνες για την πορεία υποβάθμισης και διάλυσης των σιδηροδρόμων. Με τον κατατεμαχισμό, την ιδιωτικοποίηση, όλα αυτά δηλαδή που οδήγησαν και σε μείωση του προσωπικού και σε εγκατάλειψη του εξυγχρονισμού των συστημάτων επιτήρησης. Για όλα αυτά τους είχαν προειδοποιήσει οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους. Μάλιστα, η ανακοίνωση της παράταξης που στηρίζει το ΠΑΜΕ, το ΚΚΕ, λίγες μέρες πριν το δυστύχημα στα Τέμπη, έλεγε πως ήταν θέμα χρόνου να έχουμε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός. Τους είχαμε προειδοποιήσει και εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα με τις παρεμβάσεις μας μέσα στη Βουλή, αναδεικνύοντας αυτή την πορεία που σφράγισαν με τις αποφάσεις τους όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, πριν ακόμα και από τα μνημόνια, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που ήταν βεβαίως, δεν ήταν άλλες από την απελευθέρωση των αγορών, την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων. Είναι εύκολο λοιπόν να τα ρίξεις σε ένα ανθρώπινο λάθος, βγάζοντας λάδι είτε την κρατική κυβερνητική ευθύνη, είτε την ευθύνη των μεγάλων επιχειρηματιών για να μην θυχθεί αυτό το σύστημα το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης. Αλλά πάει πολύ με τα ανθρώπινα λάθη και τις ατομικές ευθύνες που αναμφίβολα υπάρχουν, αλλά δεν μπορούν όμως να εξηγήσουν όλα τα προβλήματα και δεν μπορούν να εξηγήσουν ειδικά τέτοια εγκλήματα. Το ίδιο βέβαια ακούσατε και για την τραγωδία με το μικρό παιδί σε σχολείο εδώ στις Σέρες. Όπως και για αυτό το έγκλημα, έτσι έριχνε ο ένας τον άλλον το μπαλάκι των ευθυνών. Κι όμως στην Ελλάδα 2.0, για να θυμηθούμε την ονομασία του αναπτυξιακού σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας, στην Ελλάδα της ψηφιακής μετάβασης, της πράσινης ανάπτυξης, όπου σε μερικά δευτερόλεπτα, με ένα κλικ, το κράτος μπορεί να αρπάζει το σπίτι του φτωχού κόσμου με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, αυτούς τους πληστηριασμούς που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνέχισε η Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε, στην Ελλάδα αυτή υπάρχει κράτος, υπάρχουν νόμοι, υπάρχει ταξική δικαιοσύνη για να βγάζει παράνομες τις απεργίες για μέτρα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο, να κυνηγάει τους συνδικαλιστές που παλεύουν
για τα δικαιώματα των εργαζομένων, να συλλαμβάνει μέχρι και μαθητές γυμνασίων επειδή διεκδικούν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή από αυτή που τους έχουν ετοιμάσει όλοι αυτοί. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για άλλα κοινωνικά στρώματα, για τους αγρότες για παράδειγμα, και εδώ στις ΕΡΕΣ, γιατί τόλμησαν να διεκδικήσουν να μείνουν στη γη τους, στα χωράφια τους. Αλλά όταν πρόκειται για τους εκατοντάδες εργάτες που χάνουν τις ζωές τους, ρίχνουν όλο το φταίξιμο το πολύ πολύ σε κανένα μηχανοδηγό, σε κάποιον άλλο εργαζόμενο που μπορεί να έχει υπαρκτές ευθύνες, αλλά για να βγει όμως λάδι συνολικά η μεγάλη εργοδοσία και το κράτος. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν φταίει λοιπόν η κακιά η ώρα, η κακιά η χώρα, αλλά όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν αυτή τη χώρα, λέμε εμείς. Και μάλιστα κυβέρνησαν υλοποιώντας κατά γράμμα την πολιτική, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία τώρα προσπαθούν να αφήσουν απ' έξω, από το κάδρο, λέγοντας ψέματα πως τάχα αυτά δεν γίνονται στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται και παραγίνονται, τους λέμε, όπως αποκαλύπτει και η ίδια η Κομισιόν, η οποία ομολογεί πως το 2021, μόνο σε ένα χρόνο, καταγράφηκαν 1.389 σιδηροδρομικά δυστυχήματα, με συνολικά 636 νεκρούς και 513 τραυματίες, εκ των οποίων τα 97 δυστυχήματα αφορούσαν σε συγκρούσεις τρένων, όπως αυτή στα Τέμπη, στις χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά γιατί, όπως αναφέρει η ίδια η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους σιδηροδρόμους το 2017, η καθυστέρηση εισαγωγής των σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεπάγεται, έγραφε, δαπανηρές επενδύσεις χωρίς να αποφέρει γενικά άμεσα ωφέλη σε εκείνους που επομίζονται να καλούνται να επομιστούν το κόστος. Ας σταματήσουν λοιπόν, τους λέμε, το παιχνίδι με τις κουμπάρες και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι όλοι τους συνυπεύθυνοι, ο ένας συμπλήρωνε το κομμάτι του puzzle που έλειπε από τον άλλον για την περιβόητη απελευθέρωση αυτή των σιδηροδρόμων, για την υλοποίηση δηλαδή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΚΚΕ δεν θα σταματήσει ούτε λεπτό να παλεύει για ένα σιδηρόδρομο σύγχρονο, γρήγορο, ασφαλή και φθηνό, μέσω μετακίνησης του λαού και μεταφοράς προϊόντων σε όλη τη χώρα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει απελευθέρωση από τις ράγες του κέρδους, προϋποθέτει μεταφορές και υποδομές με κριτήριο την ικανοποίηση των διευρυμένων κοινωνικών λαϊκών αναγκών μέσα από έναν ενιαίο κρατικό φορέα, με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων επιτευγμάτων της επιστήμης, της τεχνολογίας, ενταγμένες σε ένα κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας, με κοινωνική ιδιοκτησία και εργατικό έλεγχο. Αυτό χρειάζεται να γίνει σήμερα. Και όχι να κοροϊδεύουμε ότι το αμαρτωλό κράτος της λογικής κόστους ωφέλους, το κράτος των απευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών που ταΐζουν ζεστό χρήμα λίγους, το κράτος που λειτουργεί σαν εκφραστής συλλογικός των συμφερόντων των μονοπωλίων, μπορεί τάχα αυτό το κράτος να είναι και εγγυητής ενός ασφαλούς σύγχρονου σιδηρόδρομου μέσω μιας εθνικοποίησης, όπως τη λένε, ή επανακρατικοποίησης, όπως τη λένε άλλοι, δυνάμεις που πριν τάσσονταν, τα λένε αυτά, υπέρ της ιδιωτικοποίησης, όπως είναι για παράδειγμα η Ελληνική Λύση, όπως είναι το Μέρα 25 και άλλοι αυτού του ευρύτερου οπορτουνιστικού χώρου. Εμείς δεν παλεύουμε για να γυρίσουμε στο προβληματικό χτες, στο κράτος
των προβλημάτων, αλλά για να χαράξουμε το αύριο, αξιοποιώντας τις εξελίξεις στην επιστήμη, τις δυνατότητες της ίδιας της παραγωγής σήμερα. Το κράτος αυτό είναι κράτος για λίγους και ιδιωτικοποιεί τομείς όταν το έχει ανάγκη το κεφάλαιο, είτε κρατικοποιεί ταυτόχρονα αυτούς τους τομείς ή άλλους όταν έχει ανάγκη πάλι το ίδιο το κεφάλαιο. Άλλωστε, μην πάμε μακριά. Πριν λίγους μήνες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε, αν θυμάστε, ότι δεν θα ιδιωτικοποιήσει τελικά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Γιατί όμως? Γιατί οι σύμμαχοί της, οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, της είπαν ότι προτιμούν να είναι το κράτος ιδιοκτήτης του λιμανιού, παρά να καταλήξει σε χέρια πιθανών άλλων εταιριών με τους οποίους αυτοί οι κύριοι θα είχαν ανταγωνιστικά συμφέροντα. Εκτός αν μας πούν βέβαια ότι σε αυτή την περίπτωση έγινε καλός ο Μητσοτάκης που άφησε την κρατικοποίηση, ότι ταυτίστηκαν τα συμφέροντα δήθεν των Αμερικάνων υπεριαλιστών με τις διεκδικήσεις του λαϊκού κινήματος. Ας σκεφτούν λοιπόν καλά όσοι ένιωσαν θλίψη, όσοι ένιωσαν οργή, όσοι σήμερα διαδηλώνουν με το σύνθημα το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί, ποια πολιτική δύναμη είναι ο εγγύητης και μέσα στη Βουλή, αλλά και μέσα στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, μέσα στο κίνημα, ότι αυτό το σύνθημα θα γίνει τελικά πράξη. Ποιο κόμμα, ποια πολιτική δύναμη είναι δύναμη αποκάλυψης? Μόνο το ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ δεν υπηρετεί το θεό του καπιταλιστικού κέρδους. Γιατί οι μεγαλοεπιχειρηματίες δεν το βάζουν ούτε πρόκειται να το βάλουν στο χέρι. Γιατί το ΚΚΕ δεν πίνει νερό στο όνομα της καταστροφικής πολιτικής για τη χώρα μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένους βέβαια τους κόβει κρύος υδρότας όταν βλέπουν χιλιάδες διαδηλωτές με μπροστάριδες τους νέους να ξεχυλίζουν τους δρόμους, τις πλατείες, να υιοθετούν ριζοσπαστικά συνθήματα, να διεκδικούν τα αναγκαία, τα αυτονόητα. Γι' αυτό και έχει κολλήσει η βελόνα τους μόνο σε ένα συγγνώμη. Μαζί με τις συγγνώμες, και τα κροκοδίλια δάκρυα, κλαίνε μη τυχόν και χαθεί η εμπιστοσύνη του λαού στο βάρβαρο αυτό σύστημα. Αυτός είναι ο πόνος τους. Μη χαθεί η εμπιστοσύνη στα κόμματα που υπηρετούν αυτό το σύστημα. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ έβγαλαν από την τουλάπα τον μπαμπούλα της πολιτικής αστάθειας. Το έχετε ακούσει. Μπορεί σε μια τέτοια κρίση, όπως αυτή την ονομάζουν, να κάψουν και μερικούς πολιτικούς βέβαια, κάποιους υπουργούς με παραιτήσεις, όπως παράδειγμα το συντοπίτη σας εδώ τον Καραμαλή, ή ακόμα και πρωθυπουργούς μπορεί να στείλουν, να τους απολύσουν, να τους στείλουν στην άκρη αύριο για να μπορούν να ανακατέψουν την πολιτική τράπουλα πιο εύκολα. Όμως την άκρη για πάρτι τους θα προσπαθήσουν να τη βρουν, όπως τη βρήκαν και στο παρελθόν. Όταν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, εκεί που ήταν αντίπαλοι, βρέθηκαν στην ίδια κυβέρνηση. Όπως επίσης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ έκαναν το ίδιο. Το ίδιο επεξεργάζονται όλοι αυτοί και σήμερα. Γιατί αυτά που τους ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν. Ποια είναι τα αδιαπέραστα τείχη τους? Μήπως είναι, για παράδειγμα, η στάση τους απέναντι στις διεθνείς συμμαχίες του κεφαλαίου, μα αφού όλοι αναφανδών είναι υπέρ του ΝΑΤΟ, είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι και ο Βελόπουλος, που στα λόγια το παίζει λαύρος, αλλά ποτέ και πουθενά δεν λέει να αποδεσμευτεί η χώρα από αυτές τις συμμαχίες. Άλλωστε, πριν ιδρύσει το κόμμα του, είχε πάει στη Νέα Δημοκρατία αυτός και αποχώρησε, όχι γιατί διαφώνησε με τα μνημόνια, αλλά γιατί δεν τον κατέβασαν βουλευτή, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, για όσους θυμόμαστε. Αλήθεια, τότε δεν ήξερε για τον έρωτα της Νέας Δημοκρατίας με τον ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ? Ή όταν ήταν στο Λάος ο Καρατζαφέρης είχε άλλη στάση δήθεν?
Οπότε τώρα τι μας τσαμπουνάει, για να μας το παίξει αδέσμευτος και αντισυστημικός αυτός ο τυχοδιοκτάκος. Αλήθεια, για να πάμε παραπέρα. Η αναφορά μου στο Βελόπουλο ήταν γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα παρουσιάζεται ότι έχει επιρροή και παρασύρει κάποιους ανθρώπους που ψήφιζαν κυρίως Νέα Δημοκρατία μέχρι τα τώρα, αλλά είναι εργαζόμενοι, απλοί εργάτες κι αυτοί, και τους λέμε και αυτούς να σκεφτούν καλά για το που πρέπει να ρίξουν την ψήφο τους. Αλήθεια, ποια είναι τα αδιαπέραστα τείχη για Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τους υπόλοιπους? Μήπως για παράδειγμα στον πόλεμο στην Ουκρανία δεν συμφωνούν στη στήριξη και τον εξοπλισμό της κυβέρνησης Ζελένσκι? Δεν χειροκρότησαν μαζί τους Ναζί του Αζόφ στη Βουλή? Μήπως δεν συμφωνούν στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, στις κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία? Δεν συμφώνησαν επίσης όλοι στο χρηματιστήριο ρήπων και ενέργειας, που ήταν από τους βασικούς παράγοντες εκτείναξης των τιμών στην ενέργεια και στη χώρα μας? Δεν συμφωνούν όλοι και ο Βαρουφάκης στην περιβόητη πράσινη μετάβαση που μας στερεί ένα φθηνό εγχώριο καύσιμο όπως είναι ο λιγνίτης και άλλα? Δεν συμφωνούν στο Ταμείο Ανάκαμψης, τις προτεραιότητές του αλλά και τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις που φέρνει και θα τη λήξει με νέα μέτρα θηλιά μακροχρόνια το λαό μας? Και αν τώρα δήθεν τσακώνονται για τους πληστηριασμούς, στην ουσία του πράγματος πάλι όλοι συμφωνούν. Γιατί όλοι, ο ένας μετά τον άλλο, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, έφερναν νόμους που σταδιακά τους απελευθέρωναν με αποκορύφωμα τον τελευταίο νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Και έτσι φτάσαμε σε αυτούς τους μαζικούς πληστηριασμούς. Μάλιστα, το ιδιώνυμο για τις κινητοποιήσεις και για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς έχουν ήδη γραφτεί πλέον από τον ελληνικό λαό στο βιογραφικό του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση, γιατί αυτός τους νομοθέτησε. Όσο για τις υπαρκτές διαφορές ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, είναι τέτοιες που όχι μόνο πρέπει να σας πω δεν ενοχλούν στο ελάχιστο το μεγάλο κεφάλαιο, την εξουσία του την ίδια, αλλά αντίθετα αξιοποιούνται πάρα πολύ καλά από το σύστημα για να κρατάνε το λαό σε μια διαρκή ομοιρία συνήθως ψευτοδιλημάτων και εκβιασμών, για να παραμένει ο λαός μας εγκλωβισμένος στο μονόδρομο αυτό της βαρβαρότητας. Άλλωστε, η προπαγάνδα και των δύο καταραίει τόσο από τα τελευταία τραγικά γεγονότα, αλλά και από τη συνολική πείρα των τελευταίων χρόνων. Η Νέα Δημοκρατία αυτοπροβάλλονταν ως η κυβέρνηση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, η οποία δήθεν προωθούσε με επιτυχία τις τομές για να πάει η χώρα μπροστά, που δήθεν πήρε μέτρα για να μην ξαναζήσουμε τραγωδίες όπως το Μάτι ή Μάντρα. Για δείτε ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών των δήθεν βαθιών τομών. Για παράδειγμα, στην υγεία συνέχισαν τη διαλυτική πορεία κάθε έννοιας δημόσιου χαρακτήρα. Συνέχισαν τις περικοπές και την ιδιωτικοποίηση. Καταδίκασαν μέσα στην πανδημία το λαό να βρίσκεται απροστάτευτος με το αφήγημα της ατομικής ευθύνης σε ένα κράτος που έδινε επιπλέον χρήμα στα διάφορα κοράκια των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων της ιδιωτικής υγείας. Εδώ στις Σέρες το έζησε και το ζει ο λαός με τις μεγάλες ελλείψεις στο νοσοκομείο, με την καθυστέρηση χειρουργείων γιατί δεν υπήρχαν βασικές ειδικότητες, με τη στελέχωση χωρίς την αναγκαία εκπαίδευση προσωπικού σε ΜΕΘ και ΜΑΘ, μονάδες αυξημένης φροντίδας. Με αυτή την τραγική κατάσταση φτάσαμε σήμερα να κάνουν εφημερίες σε ειδικότητες γιατροί άλλων ειδικοτήτων, γιατί δεν γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Να παραμένει το προσωπικό εξαντλημένο από τις εφημερίες ακόμη και τώρα.
το ΕΚΑΒ και τα κέντρα υγείας του νομού να έχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό. Και φτάσαμε, για παράδειγμα, να μην υπάρχουν ομπολόγοι όταν ο καρκίνος θερίζει. Να μην υπάρχουν πουθενά μονάδες πρόνοιας και υποστήριξης των ηλικιωμένων σε ένα νομό που γερνάει και οι νεότεροι αναλαμβάνουν τη γιατροπόρευση των ηλικιωμένων. Την ίδια ώρα όμως σχεδιάζονται μεγάλες επενδύσεις στο χώρο της ιδιωτικής υγείας από διάφορους ομίλους που έχουν δει σαν ευκαιρία την διάλυση αυτή του δημόσιου συστήματος για να κερδοφορήσουν πάνω στο λαό και εδώ στις έδρες. Ή τι να πούμε για την παιδεία, όπου οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές έζησαν μέσα από ένα τραγικό γεγονός, ένα έγκλημα που προηγήθηκε των τεμπών με το θάνατο του μικρού μαθητή, το αποτέλεσμα μιας εγκληματικής πολιτικής που έχει αφήσει σχολεία, μαθητές, εκπαιδευτικούς στο έλεος της υποβάθμισης, της υποχρηματοδότησης, των διαφόρων ανευθυνοϋπεύθυνων παραγόντων των Δήμων και των Υπουργείων, των ελλείψεων ακόμα και σε στοιχειώδεις κανόνες προστασίας και ασφάλειας. Τι πιο απλό, να μην γίνονταν εργασίες σε καυστήρα σε μέρα και ώρα λειτουργίας του σχολείου. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση όπως πλασάρεται των δήθεν μεγάλων μεταρρυθμίσεων και στον αγροτικό τομέα, με αποτέλεσμα οι αγρότες της Νέας Ζύχνης, της Βυσαντίας, της Αμφίπολης, του Εμμανουήλ Παπά, να βλέπουν το βιός τους να καταστρέφεται, ακόμα περιμένουν τις αποζημιώσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες και τα ανύπαρκτα αντιπλημμυρικά έργα, που ορισμένα τώρα ξεκινούν κάποια με καθυστέρηση, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες. Ενώ οι κτηνοτρόφοι αναγκάστηκαν να σφάξουν τα κοπάδια τους γιατί δεν αντέχουν στο κόστος της παραγωγής και οι μελισσοκόμοι να εγκαταλείπουν συνολικά τη δραστηριότητά τους. Και αυτά σε ένα νομό που έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, γιατί διαθέτει γεωθερμία, έναν έφορο κάμπο, ενώ στο παρελθόν διέθετε και υποδομές που μπορούσαν να δώσουν πραγματική ανακούφιση στο αγροτικό εισόδημα, όπως ήταν για παράδειγμα το εργοστάσιο Ζάχαρης. Όμως αυτά τα πλεονεκτήματα συνεχώς καταστρέφονται κάτω από τις επιταγές βέβαια της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στηριχτούν ισχυροί όμιλοι σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα συνέβη στη Ζάχαρη, γεγονός που οδήγησε και στην πάυση της τεφλοκαλλιέργειας στην περιοχή. Είτε άλλα παραδίδονται σε επιχειρηματίες όπως η γεωθερμία, αντί να αξιοποιηθούν για την κάλυψη κοινωνικών, λαϊκών αναγκών. Είναι χαρακτηριστικό πως βρισκόμαστε σε ένα νομό που περνάει ο αγωγός ΤΑΠ, που οι κορφές και οι πλαγιές του γεμίζουν ή ετοιμάζονται να γεμίσουν από αιωλικά, από φωτοβολταϊκά πάρκα, με σημαντικές επιπτώσεις και στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στη δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων. Μάλιστα, στο βόρειο κομμάτι του νομού, που αποτελεί τμήμα Natura, συνιστά φυσικό εμπόδιο στην ανάπτυξη τέτοιων φαινομένων. Κι όμως, σε αυτό το νομό, ο κόσμος μένει απροστάτευτος από το κρύο, είναι ενεργειακά πάμφτωχος, γιατί δεν μπορεί με το πενιχρό εισόδημα που διαθέτει να ζεσταθεί με αυτές τις τιμές την ενέργεια. Είναι πρόκληση να λαιλατούνται τα δάση και τα βουνά της πατρίδας μας για να σκάνε στα κέρδη κάποιοι μεγάλοι όμιλοι της πράσινης ενέργειας και την ίδια ώρα αυτή η ενέργεια να τη χρυσοπληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτός ο δρόμος ανάπτυξης που υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, οι υπόλοιποι τέλος πάντων, έκλεισαν την πόρτα σε χιλιάδες νέους και νέες του νομού Σερών και τους οδηγούν στην οικονομική μετανάστευση. Τους έβαλαν στην ίδια θέση στην οποία βρέθηκαν οι παππούδες τους πριν 60 και βάλε χρόνια με εκείνο το μεγάλο κύμα μετανάστευσης
που γνώρισε η χώρα μας με τα πολεμικά. Αυτός ο δρόμος οδηγεί τον ομό Σερών στη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού σε αυτή τη δεκαετία και στη ραγδαία πτώση του κατακεφαλήν εισοδήματος. Τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με το ΣΥΡΙΖΑ, ο νομός μας μαραζώνει. Σε ορισμένους δήμους μάλιστα ο πληθυσμός μειώθηκε κατά το 1/3 σε αυτή τη δεκαετία. Σε λίγο θα ερημώσουν τα χωριά, όλα τα χωριά που ήδη είναι ερημωμένα, αλλά θα ερημώσουν και οι κομοπόλεις. Πώς να ζεις αλήθεια ένας νέος, μια νέα, όταν το κόστος παραγωγής, η φορολογία στους αγρότες είναι θηλιές που σφίγγουν στο λαιμό τους. Πώς να ζήσει ένας νέος εργάτης που έφτασε να μεταναστεύει στη Βουλγαρία και να δουλεύει εκεί για ένα καλό μεροκάματο, όταν υπάρχει ανεργία εδώ, η μισθή είναι στα τάρταρα, πολύ χαμηλή. Πώς να ζήσει ένας νέος σε μια περιοχή όταν δεν υπάρχουν σοβαρές υποδομές στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, όταν όλα αυτά μπαίνουν στο ζύγι του κέρδους, τότε η καπιταλιστική ανάπτυξη μεγαλώνει τα εμπόδια, μεγαλώνει τις δυσκολίες για να μπορεί να ζήσει ένας νέος, μια νέα στον πανέμορφο αυτό και κατά τα άλλα πολύ πλούσιο τόπο. Δυσκολίες για να κάνει οικογένεια, να έχει απαραίτητες υποδομές για να στηρίξει την οικογενειακή, την κοινωνική του ζωή. Αυτά τα προβλήματα που τα ζείτε, τα ζουν άλλωστε και εκατομμύρια εργαζόμενοι. Εκατομμύρια, χιλιάδες αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες σε όλη τη χώρα, έχουν τη σφραγίδα όμως όλα αυτά και της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Όπως τη σφραγίδα τους έχει και η ακρίβεια, οι χαμηλές συντάξεις που λαιλατούνται από τις ασταμάτητες αυξήσεις σε όλα τα εμπορεύματα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι όντως χειρότερη από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν χειρότερη από την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, από τους οποίους πήρε τη σκυτάλη, και έτσι πάει λέγοντας. Η μια χειρότερη από την άλλη. Γιατί όλο και χειρότερο γίνεται για την εργατική τάξη, για το λαό μας, αυτό το σάπιο σύστημα που όλες αυτές οι κυβερνήσεις υπηρετούν. Όμως, όλα αυτά τα χρόνια η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε και ένα θείο δώρο, θα λέγαμε. Είχε μια αξιωματική αντιπολίτευση, όπως ήταν αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, που ψήφισε τα μισά νομοσχέδιά της, και ένα ΠΑΣΟΚ που ψήφισε το 70% αυτών των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Είχε δηλαδή μια αντιπολίτευση που δεν τη λες και ακριβώς αντιπολίτευση, γιατί θα την αδικήσεις. Πώς μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος το «θα λογαριαστούμε μετά», το θυμάστε, που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ στην πανδημία, αφήνοντας τη Νέα Δημοκρατία να συνεχίζει να διαλύει το δημόσιο σύστημα υγείας και να ενισχύει με χίλιους δυο τρόπους τον ιδιωτικό τομέα. Πώς να χαρακτηρίσει κανείς τη στάση απέναντι στους αντεργατικούς νόμους, όταν στον πιο εμβληματικό νόμο, αυτόν του Χατζηδάκη, ψήφισε τα μισά του άρθρα ο ΣΥΡΙΖΑ, νομιμοποιώντας έτσι όλο αυτό το αντεργατικό περιεχόμενο που είχε ο νόμος. Επίσης, πώς να ξεχάσει κανείς τη στάση του απέναντι στο νέο νόμο πλαίσιο στα πανεπιστήμια, που μπορεί, προσέξτε, να τον καταψήφισε μέσα στη Βουλή, όμως τα στελέχη του, οι οργανώσεις του ανά την Ελλάδα, πρωτοστατούν και σήμερα στην εφαρμογή του, θέτοντας και υποψηφιότητες σε αυτά τα περιβόητα συμβούλια που είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικής λειτουργίας του Πανεπιστήμιου που ψήφισε αυτός ο αντιδραστικός νόμος. Για να μην αναφερθούμε στη στάση του απέναντι στους αγώνες για να μπουν εμπόδια στην πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Τον είδε κανείς πουθενά, είτε εδώ στις Σέρες, αλλά και σε όλη την Ελλάδα? Είδε κανείς το ΠΑΣΟΚ που τα στελέχη του στο συνδικαλιστικό κίνημα, εδώ για παράδειγμα στο εργατικό κέντρο, μέχρι τώρα δεν είχαν πάρει απόφαση και δεν είχαν στηρίξει καμιά κινητοποίηση για τα έγκλημα στα Τέμπη? Σκεφτείτε, ποιον είχε πραγματικό αντίπαλο η κυβέρνηση του Μητσοτάκη απέναντι στην επίθεση που εξαπέλυσε τόσα χρόνια στο λαό? Το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, την Ελληνική Λύση, το ΜΕΡΑ25? Ποια ήταν η δύναμη που αποκάλυψε την απαράδεκτη κυβερνητική προπαγάνδα περί ατομικής ευθύνης που ανέδειξε τα τεράστια κενά στο σύστημα υγείας? Ποιος τον ομό εδώ έδωσε μάχη πραγματική για την υγεία του λαού? Δεν ήταν οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες μέσα από τα σωματεία τους, στο νοσοκομείο, στους συλλόγους, τους αλλού, που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή με το σύνθημα «Κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή»? Δεν ήταν το ΚΚΕ που έσπαγε την τρομοκρατία και τις απαγορεύσεις της καραντίνας με την ιστορική εκείνη συγκέντρωση στο Σύνταγμα την 1η Μαΐου του 2020? Επίσης, διαδηλώνοντας τον Νοέμβρη στο Πολυτεχνείο τότε, απειθαρχώντας στους νόμους της έντασης της καταστολής, δεν ήταν οι ταξικές δυνάμεις, οι πρωτοπόροι αγωνιστές, οι κομμουνιστές που κήρυξαν την πρώτη απεργία στην Ευρώπη σε εκείνες τις μαύρες συνθήκες? Και όλα αυτά γιατί το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έκανε πράξη αυτό που υποσχέθηκε στο λαό. Ήταν στην πρώτη γραμμή της εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης και πάλης. Κατάφερε με τις δυνάμεις του να αναπτυχθούν σημαντικοί εργατικοί λαϊκοί αγώνες που σήμερα εμπνέουν τους εργαζόμενους όλων των κλάδων, όπως στη Λάρκο, στις προβλήτες της Κόσκο, στην E-Food, και έτσι συνεχίζει παντού. Το ΚΚΕ απέδειξε και αποδεικνύει τι θα πει «Ο λαός σώζει το λαό με ΚΚΕ δυνατό». Γιατί όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανακάλυψε ως μοναδικό μέσο προστασίας μέσα στις πυρκαγιές όχι τα μέσα πυρόσβεσης, όχι τα μέτρα πρόληψης, όχι το να πάρει προσωπικό πυροσβέστες και άλλες υποδομές να φτιάξει, αλλά το 112, ο λαός ήταν και το ΚΚΕ που πάλευε μαζί με τους πυροσβέστες να φτιάξει αντιπυρικές ζώνες, να σταματήσει τον όλεθρο. Ο λαός πάλευε για να σώσει δηλαδή τον εαυτό του. Γιατί όταν επίσης η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έλυνε τα χέρια της μεγαλωροδοσίας για να χτυπηθούν τα εργασιακά δικαιώματα με τον νόμο Χατζηδάκη, και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα έλεγαν ότι με τις απεργίες δεν γίνεται και τίποτα, οι κομμουνιστές ήταν και οι πρωτοπόροι εργάτες που κατάφεραν να εμποδίσουν την εφαρμογή αυτού του νόμου, να τον παγώσουν στην πράξη με τον αγώνα τους, σώζοντας οι ίδιοι τον εαυτό τους. Γιατί όταν η κυβέρνηση, το κράτος και τα κοράκια, σαν τους πάτσιδες της Νέας Δημοκρατίας, ετοιμάζονταν να λαιλατήσουν τα σπίτια του Κοσμάκη, οι βουλευτές του ΚΚΕ μαζί με τον αγωνιζόμενο λαό σταματούσαν και συνεχίζουν να σταματούν τους πληστηριασμούς, τις κατασχέσεις, τις εξώσεις. Άλλωστε, φίλοι και σύντροφοι, καμιά αστική κυβέρνηση από αυτές, καμιά κυβέρνηση που ορκίζεται πίστη στο μεγάλο κεφάλαιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, δεν πρόκειται να σώσει το λαό. Το ΚΚΕ είναι εγγύηση. Ο λαός μας μπορεί να το εμπιστευτεί, να στηριχθεί πάνω του για να σαλπίσει μια νέα αντεπίθεση απέναντι στον πραγματικό όμως αντίπαλο, αυτόν που μένει απαράλλακτος όταν αλλάζουν η μια πίσω από την άλλη οι διάφορες κυβερνήσεις, δηλαδή την ίδια την εξουσία του κεφαλαίου. Ειδικά αυτοί και αυτές που παλιότερα εμπιστεύτηκαν το ΣΥΡΙΖΑ,
που είχαν πραγματικά την προσδοκία πως μπορεί μια κυβέρνηση της ονομαζόμενης αριστεράς να σημάνει πραγματικά το τέλος των μνημονίων και των μέτρων τους. Πως μια κυβέρνηση που θα λέει λόγια και θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι κανένα δύο φορές μπορεί να αλλάξει και ριζικά τα πράγματα. Τους λέμε ότι σήμερα μπορεί να τα σκεφτούν όλα αυτά τα ζητήματα καλύτερα, γιατί έχουν και άλλη πείρα σήμερα, όπως και οι περισσότεροι. Να σκεφτούν όταν καλοπροαίρετα πολλοί από αυτούς μας έλεγαν πως αν το ΚΚΕ μπει σε μια τέτοια δήθεν κυβέρνηση προοδευτική, ίσως θα αποτελέσει εγγύηση για την πορεία και τις προοδευτικές της επιλογές, πως οι προθέσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της ίδιας της ηγεσίας του, όταν μας απίθυνε το κάλεσμα το 2012 ή το 2015, ότι ίσως ήταν έντιμες, μας λένε. Σκεφτείτε, τους λέμε, τι θα γίνονταν σήμερα με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη, αν το ΚΚΕ είχε στηρίξει ή ανεχτεί έστω μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που το 2017 έκανε την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ. Θα ήταν ή δεν θα ήταν και το ΚΚΕ συνένοχο στο κάδρο των ενόχων για το έγκλημα. Σήμερα λοιπόν όλοι αυτοί που τότε μας ήθελαν μέσα σε μια τέτοια κυβέρνηση χαίρονται, πιστεύουμε, για τη στάση μας. Νιώθουν πραγματικά λυτρωτική ανακούφιση έστω και εκ των υστέρων. Γιατί έτσι μπορούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτών των μεγαλειωδών και συγκλονιστικών κινητοποιήσεων που ζούμε για να λάμψει επιτέλους όλη η αλήθεια. Η θέση που παίρνουμε σήμερα είναι ακριβώς γιατί έχουμε πρόγραμμα επιστημονικά επεξεργασμένο, πρόγραμμα λαϊκής εργατικής διακυβέρνησης εξουσίας. Είμαστε έτοιμοι όταν η εργατική τάξη, ο ίδιος ο ελληνικός λαός το επιλέξει, να αναλάβουμε την ευθύνη μας σε μια τέτοια λαϊκή διακυβέρνηση όπου πρωταγωνιστές θα είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί του πλούτου και όχι οι κυφήνες που τον κλέβουν. Σε μια τέτοια εξουσία των εργαζομένων όπου ο λαός δεν θα είναι θεατής απλά με μια ψήφο κάθε 4 χρόνια, που η δημοκρατία δεν θα σταματάει έξω από τις πύλες των εργοστασίων ή στις εισόδους των πολυκαταστημάτων, αλλά κάθε παραγωγική μονάδα θα είναι κυψέλη όχι μόνο εργασιακής δημιουργίας, αλλά και δημοκρατίας, συζήτησης, αγωνιστικής, εθελοντικής πρωτοβουλίας. Σε μια τέτοια λοιπόν διακυβέρνηση εξουσία, όπου θα συμμετέχει το ΚΚΕ, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού θα λογοδοτούν πραγματικά σε αυτούς που τους εξέλεξαν. Θα υπάρχει η δυνατότητα του ελέγχου και της ανάκλησης. Κάθε κρίσιμο νομοσχέδιο ή απόφαση θα συζητιέται μέχρι κάτω, μέσα σε όλο το λαό, μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στις εργατικές λαϊκές συνελεύσεις. Σε αυτή την εργατική λαϊκή εξουσία μπορεί να πάρει σάρκα και οστά η πιο βαθιά και πλατιά έννοια της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Θα καταργηθεί κάθε διάκριση, κάθε καταναγκασμός και πρώτα απ' όλα η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ο μόνος καταναγκασμός θα είναι η απαγόρευση της εκμετάλλευσης. Σε αυτή την εξουσία θα απελευθερωθούν οι πρωτόγνωρες δυνατότητες που υπάρχουν στην παραγωγή. Θα αξιοποιηθούν τα μεγάλα πλεονεκτήματα του τόπου μας, τα πλούσια εδάφη, οι εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες, ο σημαντικός ορυκτός πλούτος, οι δυνατότητες για πραγματική πράσινη ενέργεια από όλες τις εγχώριες πηγές ενέργειας. Θα αξιοποιηθεί η πλούσια πείρα των εργαζομένων, τα επιστημονικά επιτεύγματα, όλη η οικονομία, κάθε πόρος, κάθε υποδομή, κάθε παραγωγική δραστηριότητα θα συγκλίνει μέσω του κεντρικού σχεδίου σε ένα βασικό νόμο, δηλαδή στην ικανοποίηση των σύγχρονων
κοινωνικών αναγκών και όχι στην ικανοποίηση του κέρδους για λίγους. Μια τέτοια διακυβέρνηση θα σπάσει τα δεσμά των διεθνών ανισότιμων σχέσεων και συμφωνιών της χώρας. Θα αποδεσμεύσει τη χώρα, θα την απελευθερώσει από την δαγκάνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, θα πραγματοποιήσει διμερείς συμφωνίες σε ισότιμη βάση με άλλες χώρες. Σήμερα υπάρχει λύση για να φτιάξουμε ένα πολύ σύγχρονο και ασφαλή δίκτυο στις μεταφορές. Υπάρχει λύση για να μην εξαρτώμαστε διατροφικά και όχι μόνο σε αυτό το πλούσιο, τον ευλογημένο τόπο μας. Υπάρχει λύση για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, των ισχυρών σεισμών, αξιοποιώντας τα επιστημονικά επιτεύγματα με ολοκληρωμένο σχεδιασμό και κυρίως πρόληψη. Σήμερα έχουν δημιουργηθεί επιστημονικά οι όροι για να υπάρχει σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, νοσοκομείων πλήρως στελεχωμένων με όλες τις ειδικότητες και με όλα τα σύγχρονα μέσα. Γι' αυτό χρειάζεται να βγάλουμε από τη μέση το βασικό εμπόδιο, που δεν είναι άλλο από το καπιταλιστικό κέρδος. Γι' αυτό βαδίζουμε στο δρόμο της σύγκρουσης με τον πραγματικό αντίπαλο, αυτόν που όλα τα άλλα κόμματα κρύβουν γιατί τον υπηρετούν, και είναι ο καπιταλισμός αυτός. Σήμερα λοιπόν να είστε σίγουροι πως το ΚΚΕ δεν λέει λόγια παχιά. Είναι δοκιμασμένο. Είναι η σίγουρη επιλογή για να γράψουμε νέες σελίδες μεγάλων αποφασιστικών αγώνων. Για να μετρήσουμε νίκες, για να δυναμώσει η αλληλεγγύη, η συντροφικότητα, για να μπουν στη μάχη όλοι οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι του μόχθου, αυτοί που δεν αντέχει η καρδιά του στάδικο. Το ΚΚΕ είναι η δύναμη του λαού, η ελπίδα του, φτιαγμένο από τα πιο σπουδαία υλικά της ιστορίας μας και των αγωνιστικών μας παραδόσεων. Γιατί το ΚΚΕ δεν βλέπει τον καθένα και την καθεμιά απλά σαν ψήφο στην κάλπη, αλλά σαν έναν αγωνιστή που μαζί θα φέρουμε τον κόσμο στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων. Για τα παιδιά μας, για τις γενιές που έρχονται. Για να σταματήσει κάθε έγκλημα, για να ξημερώσει ένας κόσμος χωρίς πολέμους, χωρίς βαρβαρότητα, ένας κόσμος που οι σύγχρονες ανάγκες μας θα έχουν αναμετρηθεί με τα κέρδη τους και θα έχουν νικήσει. Έτσι θα ανοίξουμε όλοι μαζί, όλες οι γενιές μαζί, το δρόμο για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό, το σοσιαλισμό. Γιατί τις πιο όμορφες μέρες μας πραγματικά δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Γεια σας, καλή δύναμη.